level than you are the guys on, nah, nah. Giving them out, giving them out, baby girl giving me out. I am the sun to breathe itself, the one that's cast the spell. Yes, παιδιά, Φώτης εδώ. Και σήμερα θα πούμε ξανά τα νέα του ελληνικού community part 11. Δεν ξέρω κι εγώ πώς κάναμε τόσα parts. Αλλά anyway, παιδιά, σήμερα τι σας έχω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχετε ήδη δει από τον τίτλο και από το thumbnail τι είναι, αλλά τέλος πάντων, έτσι καλώς θα το πω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε ένα παλιό νέο και ένα νέο που έχει γίνει χθες πρόσφατα. Λοιπόν, Γκέο vs Joe Fuben και Hannibal με Άστεγο vs Amateur. Λοιπόν, πάμε πρώτα με τον Γκέο και με τον Fuben να εξηγήσω τι έγινε και πάμε και στους υπόλοιπους. Λοιπόν, ο Fuben είχε κάνει ένα βιντεάκι που έλεγε τη γνώμη του, τέλος πάντων, για το ελληνικό community. Και σε μια φάση, λογικά ο Γκέο θα το είδε το βιντεάκι. Και σε μια φάση έλεγε ο Fuben, δεν ξέρω αν είναι και σωστό, ότι για καλά αυτοί που χαλάνε το community βρίζουνε και τα λοιπά. Δεν το τσέκαρα να δω αν όντως το είπε αυτό, γιατί το βιντεάκι του δυστυχώς έχει κατεβεί. Γιατί μου είχε πει ο Fuben ότι μερικοί που ήταν από fake το κατέβασαν το βιντεάκι και δεν το σβήσε ο ίδιος. Αλλιώς αν ήταν να το σβήσει ο ίδιος θα το έλεγε. Τέλος πάντων, μετά ο Γκέο είπε να κάνει και αυτός, βασικά όχι βιντεάκι, live stream είπε να το κάνει, εκεί live stream να του χώσει, τέλος πάντων. Και η απάντηση ήταν και καλά του σωτήρα του ελληνικού community, που καλά είναι ο Fuben. Και του απαντάει μερικά πράγματα, ότι και καλά από το donation και τα λοιπά τα παίρνει αυτός και... Δηλαδή, στην ουσία έλεγε... Οι fans που το κάνουν donate, αυτός τα λεφτά αντί να τα δώσει πίσω τα βάζει στο free fair, που ούτε καν δεν ισχύει αυτό. Τα λεφτά του είναι έτσι καλώς δικά του. Αλλά και έτσι ξεκίνησε ένα μικρό beef μεταξύ τους δημόσια, και στο Insta είχε παιχτεί ένα beef. Και μετά έτσι άρχισαν να κάνουν το beefάκι. Μετά από το βιντεάκι που είχε κάνει ο Γκέο, ο Fuben δεν ασχοληθεί κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό έγινε με τον Γκέο και με τον Fuben. Ο Γκέο γενικά ήθελε να απαντήσει με live stream, τέλος πάντων με ένα βιντεάκι, να το πω έτσι, δημόσια κι αυτός, επειδή και ο Fuben είπε τη γνώμη του δημόσια. Τέλος πάντων, ο Fuben μπορεί να εννοούσε κάποιον άλλον, αλλά anyway. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα νέα που είναι Hannibal, Άστεγος και Amateur. Τι έγινε χθες? Λοιπόν, από όσο είδα από τα story, το είχα δει από το Hannibal πρώτα, ο Amateur και καλά τέτοιο. Είχε πει ότι μερικά παιδιά είχαν στεναχωρήσει τον Ισέν και την Sweetie, που δεν ξέρω ποιοι είναι. Όχι, τον Ισέν τον ξέρω ποιος είναι, αλλά τη Sweetie δεν ξέρω ποια είναι. Τέλος πάντων, και μετά ο Hannibal απάντησε, θα δείτε και μερικά screens εδώ στο βιντεάκι, ότι και καλά να πάθουνε και τα λοιπά, και καλά τον έκανε expose ο Hannibal τον κύριο Amateur. Δεν ξέρω κι εγώ πώς τον είπε. Και από τότε ωφέλησε να μπει και ο Άστεγος στο μπιφ. Ναι, τέλεια. Και μετά μπήκε και ο Άστεγος στο μπιφ. Και γενικά παίχτηκε ένα μικρούτσικο μπιφ έτσι δημόσια στο Insta, στα stories. Και καλά ο Άστεγος λέει καλά να πάθουνε και τα λοιπά. Λέει ο Hannibal να μην ασχολείσαι, και ο Amateur λέει να μην ασχολείσαι με μένα. Και γενικά παίχτηκαν μπιφ με αυτούς τους τρεις και τα λοιπά. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί είχε αναφέρει αυτό το τέτοιο, γιατί ήθελε να απαντήσει ο Hannibal σε αυτό το story, που απλά μπορούσε να το αγνοήσει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μάγκες, αυτά ήταν τα νέα, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Πείτε μου αν θέλετε να ξανακάνω FF News, που βασικά θα ξανακάνω. Τέλος πάντων, πείτε μου τη γνώμη σας για όλα αυτά. Και μάγκες, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Bye bye και τα ξαναλέμε. Peace out. Κάντε ένα like και ένα subscribe σε μας. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.